τι έχουμε. Καλημέρα παιδιά, και πάλι εδώ άνοιξη. Όπως βλέπετε, ανοιξιάτικα ρούχα. Μαγείρεψες, δεν μπορεί να μετά. Δεν σας είδα. Πού? Τώρα, έφυγες πολύ γρήγορα από το... Πού, στο φαγητό. Ναι, στο φαγητό. Διότι μιλούσα για δίαιτα και δεν του άρεσε του. Του Λουκά και... επειδή νιώθει ενοχές. Και σε πακέτα, ρε. Ναι. Πάμε να δούμε τι μας έχεις βγάλει τώρα εδώ καλοκαιρινά ρούχα. Πολύ όμορφα, υπέροχα. Για δύνατες κοπέλες. Για δύνατες κοπέλες και όχι μόνο. Όχι, τα ριγέ προσθέτουν... Κιλά. Βέβαια. Δίνεις δώρα σήμερα. Βέβαια, ένα πρόσωπο και ένα σώμα. Θεραπείες προσώπου. Ανοιξιάτικες θεραπείες. Ανοιξιάτικες θεραπείες για τις κυρίες οι οποίες θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 77-77-1088. Μία θεραπεία σώματος και μία προσώπου. Τι βλέπουμε, κυρία Σταυρούλα? Βλέπετε, είναι το ριγέ, έχει μακρύ μανίκι, ακόμα έχει λίγη ψύχρα. Για βράδυ. Η άνοιξη μας σήμερα είναι για όλες τις ώρες. Βλέπετε, είναι και το και το παπούτσι μ' αρέσει έτσι όπως το έχετε συνδυάσει. Και μπορεί να φορεθεί, βλέπετε, είναι και κοντό, χειροπόδι. Αδυνατούλα. Το τακούνι πίσω στη λεπτομέρεια. Ναι. Με χρυσό τακούνι είναι για όλες τις ώρες. Φέτος εγώ εχθές ήρθα από Αθήνα. Όλες οι βιτρίνες σε χρυσά παπούτσια. Δηλαδή εδώ σε χάνουμε και σε βρίσκουμε εσείς σε εξωτερικό. Κάτσε Λίβανο, Αθήνα. Είναι ψησόμενη γυναίκα. Τι να τι είσαι, τι είσαι. Ψησόμενη. Μάλιστα. Εσύ είσαι πτυσσόμενος και προσγειώτικες. Τώρα, κυρία Σταυρούλα, είναι ώρα να... Πτυσσόμενη σημαίνει κάτι άλλο. Τι πρέπει τώρα. Έχουμε μόδα και για τους άντρες μας. Είναι ωραίο τζιν. Βλέπετε ένα τζιν, συνδυασμός με στρατιωτικό γυναίκο, το κόκκινο. Το άρμι είναι ωραίο. Είναι ενέργεια, φωτιά, energy collection. Η Αθηνά την ευχαριστούμε που μας επερυπήθηκε τα μοντέλα μας, είναι σε όλες τις πόλεις τα καταστήματα, παιδιά αυτά. Το μπλουζάκι τι έχει πριν μέσα, το μπλουζάκι έχει σκέτο κόκκινο. Υπτάμενη μου έλεγε υπτάμενος δίσκος. Είναι σκέτο το μπλουζάκι μέσα ή έχει σχέδια. Έχει ένα σχέδιο. Άνοιξε το να δούμε μπροστά το μπλουζάκι. Ελαφρώς. Θέλεις να βρούμε η κάμερα. Ωραία. Ωραίο. Ο Μάριος είναι τακτικός πελάτης εδώ. Μπράβο, ωραία, Μάρια, ευχαριστούμε. Και τον τζινάκι είναι πολύ ωραίο. Και πρέπει να είναι και ωραίο το ύφασμα, δηλαδή να είναι άνετο. Βλέπετε και έχει και τρύπιες. Και τρύπες, τα παπούτσια είναι στυλ μπότα, αλλά... Ναι. Όχι, αρβιλάκι. Ναι, μισό. Μισό. Πολύ ωραία. Το επόμενο παιδί. Η κυρία. Για να δούμε. Α, ωραίο. Α, η Γεωργία. Σαξ μπλου, ωραίο. Είναι το πρώτο της επάντησης στην τηλεόραση. Αλήθεια, καλώς όρισε. Ναι. Καλές δουλειές. Ωραία. Με τσαντάκι. Μπλε, βλέπετε, είναι ασύμμετρο εκεί το μπροστά. Και αυτό μπορεί να φορεθεί βράδυ. Και είναι από τα ίδια καταστήματα. Ωραία. Ναι. Ο επόμενος κύριος. Τα τηλέφωνα τα έχω δώσει, που μπορεί το κοινό να παίρνει τηλέφωνο. Νέος Άγγες, είναι παλιό μαντέλο, εδώ και αρκετό χρόνο. Ωραία αυτή η βερμούδα. Με άσπρο μπλουζάκι, το είδατε και το παπούτσι. Μα κοίτα την λεπτομέρεια στην βερμούδα. Ναι, την βλέπω. Ναι, το ρεβέρ. Γυρνάει από κάτω. Ναι, τι ωραίο, ναι. Θα σου πήγαινε. Το ρεβέρ μου. Βέβαια, βερμούδα. Πολύ όμορφο. Και το παπούτσι το έχετε συνδυάσει. Από πρωί μέχρι βράδυ. Έχω και πολύ βρούμε. Μα βερμούδα. Κόκκινε και μουσταρδί. Θα φορέσει μια μέρα να σε δούμε εδώ το καλοκαίρι. Κόκκινο. Δεν έρχομαι αυτό. Βερμούδα είσαι. Βερμούδα εννοώ κάτω από το γόνατο, στο γόνατο, όχι πιο ψηλά. Ναι. Μα όχι ψηλά. Ωραία και η μπλουζίτσα. Μ' αρέσουν αυτές με τα print. Ναι. Τα και πάντοτε ακόμα και στη βερμούδα όταν είναι τζιν, βλέπεις ότι είναι κομμένα. Είναι η μόδα. Τα κομμένα. Ναι. Τα πόσα χρόνια έχει, 7 χρόνια το σκίσιμο δεν έχει φύγει, ρε παιδί. Έχει μείνει, Τι να πούμε. Και να σ' αρέσει και να μην σ' αρέσει πρέπει να το φορέσει για να είσαι. Το παπούτσι μου αρέσει επίσης. Μ' αρέσει ναι, πολύ αυτό το παπούτσι. Από το ίδιο μαγαζί είναι. Ναι. Το οποίο είναι αυτό πρακτικό, μαγαζί... μπορείς να το φορέσεις όλες τις ώρες και με διαφορετικό ρούχο και έχει, να το συνδυάσεις. Έχει στυλ. Αυτά τα καταστήματα, παιδιά, είναι τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί, παπούτσι, αξέσορις, έχει απ' όλα. Πολύ ωραία. Και τα παιδιά δεν μπορούσαμε να τα φέρουμε γιατί λόγω. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Φτάνει που μπορεί κάποιος να πάει εκεί και να δει και να διαλέξει. Ναι, αλλά είχαμε την παιδική τη μόδα έτοιμη και μου είπε ο Φάνος ότι απαγορεύονται τα παιδιά. Ναι, απαγορεύονται. Υπάρχει περιορισμός από την αρχή διότι λέω. Φωτιά στο κόκκινο είναι πράγματι energy.
Κοιτάξτε, δίνει ενέργεια το κόλλιο. Ναι, και το ύφασμα είναι πολύ εύκολο, ναι. Βολικό, δεν τσαλακώνεται. Ενεργειακή συλλογή. Ναι, είναι δροσερό, επειδή έρχονται και οι ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, νομίζω ότι θα βολέψει πάρα πολύ αυτό. Κοιτάτε, το παντελόν. Είναι παντελονό φουστά. Φαρδιά. Φαρδιά. Πάλι για τους άντρες εδώ μια πρόταση, ωραίο μπλουζάκι. Μπλουζάκι είναι ωραίο, μ' αρέσουν τα μπλουζάκια τα έτσι που έχουν. Και σου πάνε. Έχουν στυλ, βέβαια, αυτά τα μπλουζάκια. Με μια λεπτομέρεια, ναι, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά. Ναι. Σωστά. Να, βλέπεις τα κουμπάκια και στα μανικάκια οι οριζόντιες γραμμές. Κάνουν τη διαφορά, ορίστε. Είναι κότο, δεν είναι. Κότο. Κότον είναι. Πάντως είναι ύφασμα το οποίο είναι σίγουρα. Βέβαια και το παντελό το μακρύ είναι ξεφτισμένο. Ναι, ναι. Και το γυναικείο φέτος πολύ ξεφτισμένα. Τρύπια που λένε. Μέχρι και άσπρα παντελό. Οι τιμές, τι λένε. Αυτά είναι τα, τα πιο φτηνά καταστήματα που υπάρχει Κύπρος. Πολύ, πολύ πρακτικά λογικές. Ουσιαστικά για να μπορεί ο καθένας να μπορέσει ναι, να. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει και εργοστάσιο εδώ. Πολύ ωραία. Α, ωραίο μπλουζάκι. Μ' αρέσει και αυτό το μπλουζάκι. Βλέπεις τον τζι. Α, η μόδα τώρα είναι και σαν βελούδο, δεν είναι. Και τσαλακωμένο. Ναι, τσαλακωμένο, ναι, τσαλακωμένο σπασμένο παντελόνι. Ναι. Το μπλουζάκι αυτό φέρνει λίγο μιλιτάρι. Μ' αρέσει. Ξέρεις, το μπλουζάκι. Βλέπεις, κοίτα πόσο είναι, τι ωραίο που φαίνεται στην τηλεόραση. Γράφει πάρα πολύ. Είναι λαδί, είναι ένα περίεργο. Είναι πράσινο, λαδί δεν είναι. Είναι, όχι, είναι μολυβί γκρι. Γκρι είναι. Δεν είναι, όχι, είναι μολυβί. Το βλέπω σαν πράσινο. Όχι, παιδί μου. Όχι, όχι, σήμερα έχεις αχρωματοψία. Άντε λε. Πολύ ωραίο, είναι εξαιρετικό. Συνήθως εγώ έχω αχρωματοψία. Και τον τζιν μ' αρέσει. Και το βλέπεις το παπουτσάκι να. Ταιριάζει και ταιριάζει, όπως σου είπα, ταιριάζει με όλα. Είναι πολύ στη μόδα. Ναι, σούπερ. Και τα καταστήματα είναι σε όλες τις πόλεις, παιδιά. Πολύ ωραία. Μπορεί να πάρουν τηλέφωνο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι, για να τα βρείτε. Η κυρία επόμενη. Α, ωραία. Α, ωραίο. Ωραίο δεν είναι. Παραλλαγή σε κολάν. Τρία τέταρτα. Τι ωραίο που είναι. Ναι, ναι, ναι. Και σαν τα συνδυασμό στο κίτρινο. Ότι συνδυάστηκε το κίτρινο που καμιά φορά θα το βλέπεις και λες. Είναι του μάτια, είναι πάρα πολύ έντονο. Τι ωραίο που είναι. Και τώρα η μισή μπλούζα πίσω είναι μακριά και μπροστά. Καλύπτει. Ατέλειες, μια χαρά. Ναι, πολύ πολύ ωραία. Ναι, ναι. Πολύ βολικά όλα αυτά τα οποία βγήκαν στην αγορά. Σεξι, επειδή πέφτει. Μ' αρέσει πολύ αυτό εδώ. Πλευρά. Πάρα πολύ. Α, τι λεπτομέρειες, τι βλέπεις εσύ, ναι. Τι ωραίο που είναι. Το μάτι, πάει, πάρα ναι. Πολύ ωραίο. Βλέπεις, η τσαντούλα ταιριάζει. Πολύ ωραία. Για να δούμε τον επόμενο. Μα φροντίσαμε πάρα πολύ για τους άντρες σήμερα. Καλά κάνουμε. Και πρέπει να είναι ευχαριστημένοι οι κύριοι. Έχει καιρό να δείξετε άλλη τη μόδα. Ναι, δείξαμε πρόσφατα και πάλι ήρθε η Ηλιάνα. Ναι, δείξαμε. Αλλά πάντα αρέσει στους άντρες και στις γυναίκες για πρέπει. Να πάρουν τα μας έχετε ιδέα. Στο περιθώριο. Φέρνετε όχι, να δείχνουμε. Όταν ζητούν οι γυναίκες. Α, τώρα σας φέρνω κάθε φορά για άντρες. Να μας φέρνεις επειδή και οι κυρίες βλέπουν. Να έχει το μαγάζι άντρικα όταν δεν έχει. Εντάξει, άμα έχει. Γι' αυτό λέω. Ωραίο γι' αυτό το μπλουζάκι. Μ' αρέσει αυτό το μπλουζάκι. Είναι πολύ ωραίο. Τέλεια. Και αυτό είναι ωραίο. Ωραίο. Το επόμενο κορίτσι. Κίτρινο πάλι βλέπουμε. Βλέπεις με αντινάκια. Τα γέλα αυτό. Να τα αντινάκια ναι, ναι, ναι. Που λέγαμε. Φαγωμένα. Σαντούλα, ναι. Ναι. Φαγμένα. Παράξενη μπλουζούλα. Το μέρια στο τζιν. Η μπλούζα έχει νταντέλα και. Και μπροστά βλέπετε ξυφτημένο το τζι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Μπράβο. Μπράβο, Γεωργία. Και να πάμε και σε ακόμα μια άντρικη πρόταση. Για να δούμε. Ναι, και τελειώνουμε με το σάκι. Θα μας κάνουν φινάλε όλα μαζί. Βλέπουμε μια πρόταση γκρι και μαύρο. Μάλιστα. Ωραία. Αριθμούς από το 1 μέχρι. Ποιο. Για να δώσουμε για να τα δώρα μας. Να μας τα δώρα. Ναι, αλλά θα μου πείτε τους αριθμούς που θέλετε. Θα σου πούμε τώρα. Από 1 μέχρι το 12, δύο νούμερα. Το 11. Το 11. Και το 1. Και το 1. Τρεις άξι. 11 και 1, παιδιά, να δούμε ποιες είναι οι τυχερές. Όποιες και είναι οι τυχερές, θα πάνε στη Λεμεσό, στο κέντρο ομορφιάς της κυρίας, της κυρίας Σταυρούλας Νικολάου, για να τις κάνει ακόμα πιο όμορφες. Η Άρτεμις. Περιμένω. Μάλιστα. Και η.
Έλα Νικολάου. Έλα Νικολάου. Κυρίες μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ήσασταν πάρα πολύ καλή, κυρία Σταυρούλα μου. Να μας ξανάρθετε. Κάντε κύκλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα μου. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επειδή αρχίζουμε και έτσι μπαίνουμε για τα καλά στους ρυθμούς, όχι μόνο της Άνοιξης, αλλά και της Eurovision. Έλα. Θα πάμε, είναι έτοιμο το βίντεο κλιπ, ναι, παιδιά. Να κλείσουμε και να το δούμε, θες. Θα κλείσουμε, θα αποχαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε. Καλό, θα ευχαριστήσουμε την κυρία Σταυρούλα μαζί άλλη μια φορά. Σταυρό. Θα ευχηθούμε καλό τρίμερο. Λοιπόν. Να περάσετε όμορφα, να απολαύσετε το ήλιο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους δίπλα σας. Να αγαπάτε αυτό που έχετε και να έχετε αυτό που αγαπάτε. Χρόνια πολλά, μαμά μου. Χρόνια πολλά. Τα γενέθλιά σου σήμερα. Καλή επιτυχία στους Minus One στην Eurovision. Θυμάστε εσείς που μας βλέπετε στο εξωτερικό ότι πρέπει να ψηφίσετε την Κύπρο. Εμείς από εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για να μπορέσει τον ημιτελικό 10 Μαΐου να περάσει στο τελικό που είναι το Σάββατο 14. Έχουμε χρόνο όμως. Θα το υπενθυμίζουμε όμως. Μέχρι τότε θα βλέπουμε το δικό μας το βίντεο κλιπ του εκείνου της Ελλάδας, ναι, και θα ευχόμαστε πάντα καλή επιτυχία. Καλά, να περάσετε καλό τρίμερο. Γεια σας. Are you with me? Thank you.